Γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Αλέξανδε. Πού είμαστε εδώ? Βρισκόμαστε εδώ στο Park Cup-Ups, όπου βρίσκεται το Myrtillo Café. Το Myrtillo Café είναι καφετέρια πολυχώρος όπου εργάζονται άτομα με αναπηρίες, όπως αυτισμό, κινητικές δυσκολίες, μαθησιακές και ήπιες κινητικές αναπηρίες. Τέλεια, ωραία. Πολύ ωραίος ο χώρος σας εδώ. Είναι πολύ ωραίος. Τον αγαπάμε εμείς και μας αγαπάνε και όσοι το επισκέπτονται. Και είναι και σαν να είναι ψυχή της γειτονιάς, γιατί βλέπουμε ότι όλη η γειτονιά... Ναι, υπάρχει ζωντάνια στο πάρκο, τα παιδιά, η χαρά, το κέφι, υπάρχει και η αγάπη της γειτονιάς, το οποίο μας βοηθάει και εμάς να δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό, στις εκδηλώσεις μας, που κάνουμε πολλές διάφορες δραστηριότητες, όπως μουσικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι, σεμινάρια, εκθέσεις έργων τέχνης και όπως και αυτή η έκθεση που γίνεται εδώ σήμερα, που είναι αποκλειστικά από άτομα που έχουν κάποιο είδους αναπηρίας. Τέλεια. Και θέλεις για το κλείσιμο να μας πεις λίγο για εσένα και τι κάνεις εσύ σε αυτό το χώρο, ποια είναι... Εγώ είμαι η Σοφία και εργάζομαι στο πόσο του Administration Support, που σημαίνει ότι καθημερινά ασχολούμαι με αιτήσεις για εκδηλώσεις, αιτήματα για παιδικά πάρτι, σχολικές επισκέψεις και όταν κάποια είδους άλλη εταιρεία θέλει να μάθει για το έργο του Myrtillo, αναλαμβάνω εγώ να κάνω την προώθηση μέσω παρουσίασης. Ωραία. Με τη Σοφία γνωριζόμαστε περίπου 4-5 χρόνια. Έχουμε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Είναι εξαιρετική, όπως και το Myrtillo. Και σας προτείνουμε να έρθετε να το επισκεφτείτε. Είμαστε στο μετρό της Πανόρμους, στο Βελόκηπους, οπότε να έρθετε να μας επισκεφτείτε. Τι περιμένετε, ελάτε, σηκωθείτε τώρα. Ελάτε. Πάμε. Χρήστο, θες να μας πεις λίγο για το τι βλέπουμε? Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα από την Action Synergy, από το Myrtillo. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπράβο σας για την πρωτοβουλία. Και σε οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία είμαι μέσα εγώ, παρών με τα έργα μου, τα οποία έχουν να κάνουν με κολλάζ, τα οποία κολλάζ είναι απάνω σε καμβάδες, αλλά υπάρχουν και κολλάζ τα οποία έχουν να κάνουν με γυάλινα καδράκια. Είναι διάφορα θέματα, από σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, μέχρι κοινωνικά, πολιτικά. Υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι μέσα στις δικές μου ποιητικές δημιουργίες, ήδη έχω βγάλει 3 ποιητικές συλλογές, και ευελπιστώ να γίνει κάτι εκεί ώστε τα άτομα με αναπηρίες να αναδεικνύουν συνέχεια το καλλιτεχνικό τους περιεχόμενο, το οποίο να δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι δεν είναι κάτι κακό να ακούγεται η λέξη άτομο με αναπηρίες. Από εκεί και πέρα τώρα ευελπιστώ σε ό,τι καλύτερο υπάρχει σχετικά με τις πρωτοβουλίες σας και σε ό,τι με θέλετε παρόν. Γεια σας, είμαι η Μαρία Ιωαννίδου, είμαι σεφ μαγείρισα, έχω τελειώσει σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στο Γαλαξίδι, το 2002 τελείωσα, έκτοτε από τότε μέχρι το 2018 δούλευα για πολλά χρόνια, για πολλές ώρες, ατελείωτες ώρες σε κουζίνας, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια. Γενικώς μου αρέσει πάρα πολύ η κουζίνα, λατρεύω το φαγητό. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει από μέσα μου, είναι έμφυτο ταλέντο και αυτό περνάει και στον κόσμο μέσα από το φαγητό μου. Δυστυχώς από το 18 και μετά διαγνώστηκα με κάποιες ασθένειες οι οποίες με έχουν κάνει να είμαι λίγο αμαία. Δεν μπορώ να εργαστώ πλέον σαν επαγγελματίας μαγείρισα, δεν μπορώ να σταθώ όρθια πολλές ώρες. Δεν μπορώ να σηκώσω βάρη, δεν μπορώ πολύ πίεση, γενικώς δεν μπορώ να κάνω όλα αυτά που έκανα. Τα τελευταία χρόνια έχω ανακαλύψει το φυτό της κάναβης, το οποίο με βοηθάει αρκετά στις ασθένειες που έχω με τα αυτοάνοσα και λόγω ότι είναι πάρα πολύ ακριβό, δοκίμασα μόνη μου και το μαγείρευα και κατάλαβα ότι όταν μαγειρεύει στη βρόσιμη κάναβη έχει διπλάσιες ιδιότητες, αυξάνεται δηλαδή η ποσότητα της ποσότητας CBD και THC που έχει και οπότε μου κάνει καλό.
αυτά τα προϊόντα καταρχήν είναι υγιεινά, είναι superfood και έχουν πολύ αγάπη μέσα, πραγματικά. Δηλαδή προκαλώ όλο τον κόσμο να δοκιμάσει ένα κουλουράκι κάναβης από τα χεράκια της Μαρίας Ιωαννίδου. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Ελπίδα Χωριανοπούλου και ασχολούμαι με την τέχνη του μακραμέ, η κομποτεχνική. Είναι κόμπι σε σκοινιά. Η τέχνη αυτή έχει ξεκινήσει από τα παλιά χρόνια, χρονολογείται από το 220 π.Χ. από Κίνα. Τη φτιάχνανε για να διακοσμήσουν φανάρια, τείχους και διάφορα τέτοια και εξελίχθηκε μέσω της ναυτιλίας, του ναυτικούς κτλ. Και εξελίχθηκε πάνω σε ρούχα, σε κοσμήματα. Εγώ τη σπούδασα αυτή την τέχνη στη σχολή ΑΜΕΑ. Διδάκτηκα για 2 χρόνια. Και νομίζω την αγάπησα πολύ και την εξέλιξα. Για πείτε μας εδώ πέρα τι μας έχετε φέρει. Έχω φέρει διάφορα κοσμήματα που είναι όλα φτιαγμένα με πάρα πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ καλά υλικά. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μου, να χρησιμοποιώ καλά υλικά, γνήσιες φυσικές πέτρες, natural, και καλή ποιότητα κλωστής. Αρχοντούλα, okay. Γεια σου. Γεια σας. Θέλεις να μας πεις λίγο τι κάνεις. Ναι, ναι. Είμαι η Αρχοντούλα, είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ και τώρα εδώ και ένα χρόνο ασχολούμαι με το πολυμερικό πυλό. Κάνω διάφορα κοσμήματα που είναι εδώ στον πάγκο. Και αυτά. Θες να μας πεις λίγο για τη διαδικασία, πώς το κάνεις, πώς το φτιάχνεις. Ναι, ο πολυμερικός πυλός είναι, το υλικό του είναι σαν πλαστελίνη. Το βάζω σε διάφορα καλούπια σχέδια που υπάρχουν. Βάζω διάφορες μύκες που το χρωματίζω σε διάφορα χρώματα. Το ψήνω, βάζω και το βερνίκι και είναι έτοιμο. Τέλεια. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αρχοντούλα. Και εγώ που είμαι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον καλλιτέχνη Μανώλη Αντωνάκη, ο οποίος έχει φτιάξει πολλά έργα ζωγραφικής και τα εκθέτουμε στο χώρο του Μύρτιλο. Ωραία. Έτσι. Σε μένα πάλι πίνακα. Πίνακα και μάρτυρα. Κορόπο. Ροπακά. Αυτό πολύ σουρεφής κρώματα, πάρα πολύ όλοι μες στη ζωή παραψίω εισαγόνται εδώ. Ναι. Αυτό είναι όλο πολύ καλό. Μ' αρέσει αυτό το τόπο. Ζωγραφίζεις συνέχεια, ναι, 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 καλά, μ' αρέσει, εύκολο. Έτσι, κράζεσαι. Και χρησιμοποιείς πολύ έντονα χρώματα. Ναι, ναι, ναι. Σ' αρέσουν τα έντονα χρώματα. Ναι. Ωραία. Αυτό γιατί. Μαλλιά, μαλλιά. Πικρό. Μαλλιά. Όλα αυτά. Τέλεια, ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ με τον Χάρη, ναι, ο οποίος ζωγραφίζει. Θες να μας πεις λίγο για τη δουλειά σου. Ναι. Τι έχεις ζωγραφίσει εδώ. Έχω ζωγραφίσει ένα, ας πούμε, ένα κάστρο και μια γλάστρα και δέντρα. Και βλέπουμε γενικά ότι έχει ζωγραφίσει πολλά τοπία. Ναι, ναι, ναι. Τοπία, ναι. Και καράβι και τρένο. Τέλεια. Ναι. Οπότε ζωγραφίζεις, έχεις πουλάς εδώ τη δουλειά σου. Ναι, ναι. Έχεις ζωγραφίζεις πολλά χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίνω στο Δήμο και ζωγραφίζω. Και παράλληλα πουλάς τη δουλειά σου για να... Ναι, για να... Πολλά τε... Και έχεις συμμετάσχει και σε εκθέσεις και... Ναι, και σε εκθέσεις έχω πάει, συμμετέχω. Και μία έκθεση στο Πειραιά. Τέλεια, ωραία. Τέλεια. Οπότε η δουλειά του Χάρη είναι υπέροχη και αξίζει να τη δείτε.
Είμαστε εδώ με τον Γιώργο. Ναι. Θες να μας πεις λίγο τι κάνεις, τι φτιάχνεις? Έχω φτιάξει κέικ καρότου. Να πω υλικά. Πες ό,τι θες. Αλεύει, καρότα, αυγά, baking powder. Ναι. Τέλεια. Και τυροπτάκια έκανες και πριν. Ναι, ναι. Ο χώρος. Και εκεί έχω φτιάξει cupcakes. Ωραία. Και έχεις έρθει εδώ σήμερα να τα πουλήσεις. Ναι. Πώς πάει η κίνηση? Κινείται καθόλου? Κινείται. Και τώρα νομίζω θα έρθουν και παραπάνω. Ναι. Ωραία. Τι κουλουράκια είναι αυτά? Είναι με πορτοκάλι, κανέλα, σοκολάτα. Ωραία. Και άλλα μπισκότα είναι από πορτοκάλι, κανέλα και σουσάμι. Και τα έχετε διακοσμήσει και πολύ όμορφα. Ναι. Έχω φάει από το πρωί, έχω δοκιμάσει, είναι εξαιρετική γεύση τους. Οπότε τα προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Γεια σου Θεοδώρα. Γεια. Θέλεις να μας πεις λίγο τι όμορφα πράγματα έχεις ετοιμάσει εδώ πέρα? Ναι. Για πες. Μικρά γαϊό σουφλά. Ωραία. Τι άλλο φτιάχνεις? Έχω ακούσει ότι φτιάχνεις κουρελούδες. Ναι. Τι άλλο, σ' αρέσει να... Βελονάκια, καλάθια. Και είναι κάτι που κάνεις από μικρή αυτό, δηλαδή σ' αρέσει να φτιάχνεις πράγματα με τα χέρια σου? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιάννη, ο οποίος ζωγραφίζει. Θέλεις να μας πεις λίγο για σένα και για τη δουλειά σου? Ναι, ασχολούμαι γενικότερα με τη ζωγραφική. Θέλω να το ασχοληθώ και επαγγελματικά κάποια στιγμή. Αυτά είναι ερασιτεχνικά, δηλαδή δεν έχω κάνει κάπου δουλειά, ξέρω εγώ, επαγγελματική. Απλώς σιγά σιγά θα μαθαίνω, ας πούμε, και θέλω να προχωρήσω, να πάω καλύτερα, ξέρω εγώ, να μάθω, δηλαδή. Ναι. Οπότε είναι από τις πρώτες, ας πούμε, εκθέσεις? Ναι, ναι, από τις πρώτες είναι. Ωραία, ωραία. Είναι πολύ όμορφα αυτά που φτιάχνεις. Και ποιο είναι, ας πούμε, το όνειρό σου, γραφική? Θες να μπορέσεις να ζεις από αυτό? Ναι, και από αυτό και να κάνω κάποιο μαγαζί, ξέρω εγώ, και να πουλάω, ξέρω εγώ, ζωγραφιές, πύληνα, τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Τέλεια. Είμαστε εδώ με τη Στέλλα. Στέλλα, θέλεις να μας πεις λίγο τι είναι αυτά που φτιάχνεις? Χειροτεχνίες, βασικά με ψεύτικα λουλούδια. Ξεκίνησα χωρίς καν να ξέρω τι φτιάχνω. Βασικά τα φτιάχνω έτσι, με αγάπη. Αυτοσχεδίαζες δηλαδή? Ναι. Όπως το βλέπεις. Τέλεια. Και δουλεύεις με τα λουλούδια ή κάνεις και άλλα πράγματα? Εκτός από τα λουλούδια, ξεκίνησα και με γλυκές κατασκευές. Α, ωραία. Χωρίς να το ξέρω, ναι. Okay. Τέλεια. Και η Στέλλα έρχεται από την Κύπρο, έτσι? Ναι, από Κύπρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι σήμερα μαζί μας η Στέλλα. Και η Στέλλα μετά σε λίγο θα έχει και ένα workshop, όπου θα μας δείξεις και πώς φτιάχνετε. Ναι, θα προσπαθήσω να μιλώ όσο πιο ελληνικά μπορώ. Νομίζω σε καταλαβαίνουμε όλοι, οπότε τέλεια. Ναι.